μέρος εδώ του νησιού μας, της ΚΟ. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου να παραστείτε σήμερα εδώ πέρα, να παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου ως υποψήφιος βουλευτής με το ΜέΡΑ25 για το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις εκλογές της 7ης Ιούλη και να παρουσιάσω και θέσεις του κόμματος μας, του ΜέΡΑ25, που με το Γιάννη Βαρουφάκη διεκδικούμε την είσοδό μας στη Βουλή προκειμένου να μια φωνή αντίστασης, μια φωνή με μια διαφορετική πρόταση, με μια εναλλακτική αντίληψη για το πώς εμείς βλέπουμε να προχωράει η χώρα παρακάτω στην εποχή των μνημονίων που δυστυχώς ακόμη βρισκόμαστε, να παλέψουμε να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε. Από το 2015, τέτοιες μέρες που μπήκαμε σήμερα 1η Ιούλη καταρχήν να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, καλύτερη σεζόν εδώ πέρα στο νησί, το οποίο μέχρι τώρα τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές του τα στοιχεία δείχνουν μια πτώση από πέρυσι και των τζίρων και των αφίξεων και γενικά της δαπάνης της τουριστικής που γίνεται στο νησί, δηλαδή έρχεται κόσμος με χαμηλότερα εισοδήματα και συνεπώς χαμηλώνει γενικά το επίπεδο του προορισμού μας. Θέλουμε λοιπόν τέτοιες μέρες πριν 4 χρόνια φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου θα έπρεπε είτε να έρθουμε σε μια συμφωνία με τους όρους των δανειστών, είτε θα έπρεπε να έρθουμε σε μια ρήξη με τους δανειστές ουσιαστικά, να εφαρμόσουμε δηλαδή τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά για τα οποία είχε εκλεγεί. Δηλαδή να καταργήσει τη λιτότητα, να διαπραγματευτεί το χρέος, να αναδιαρθρώσει το χρέος και να ανοίξει μια άλλη προοπτική για την κοινωνία μας, για τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς ο μόνος άνθρωπος που τότε αντιστάθηκε στις επιταγές της Τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού για παράδοση ανεφόρων στις επιταγές των μνημονίων ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος και παραιτήθηκε όταν είδε ότι του τραβήξαν το χάλι κάτω από τα πόδια, τον αδειάσανε και ενώ συζητούσαμε τον Ντράγκη και η συζήτηση ήταν στη βάση ότι αν μου κλείσει τις τράπεζες, δηλαδή αν φτάσεις στον έσχατο εκβιασμό, θα σου κουρέψω τα ομόλογα που έχεις στα ελληνικά στην Κεντρική Τράπεζα με αποτέλεσμα να έχεις προβλήματα με την Ιταλία, η οποία σήμερα ξέρετε ότι είναι με το ένα πόδι εκτός ευρώ. Ενώ λοιπόν η συζήτηση είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, από πίσω από τον Γιάννη Βαρουφάκη, κυβερνητικοί παράγοντες, κορυφαίοι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αυτά τα έχει γράψει ο Γιάννης Βαρουφάκης στο βιβλίο του, το τελευταίο βιβλίο του Ενήλικες στο δωμάτιο. Είχαν ουσιαστικά συνθηκολογήσει με την Τρόικα, είχαν συνθηκολογήσει με τους θεσμούς και παραδώσανε τη χώρα στο 3ο μνημόνιο, χειρότερο από τα 2 προηγούμενα και σήμερα πουλάνε το παραμύθι ενός μεταμνημονίου που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο, αλλά αυτό το 4ο μνημόνιο, που στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα 4ο μνημόνιο, το πιο μακρύ μνημόνιο από όλα, ένα μνημόνιο μέχρι το 2060, με πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και από το 2022 μέχρι το 2060 2,2% του ΑΕΠ. Σε αριθμούς δηλαδή για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι θα πρέπει να εισφέρει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε μωρό και ο κάθε άνθρωπος που είναι στο τέλος της ζωής του. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 5 έως 7.000 ευρώ το χρόνο θα πρέπει να δίνουμε στους δανειστές σαν κεφαλικό φόρο για να ζει το παραμύθι της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Έτσι το Δουνουτού να λέει ότι εν πάση περιπτώσει δεν αποτύχαμε ολοκληρωτικά στο θέμα της Ελλάδας και οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι να λένε ότι εντάξει το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο και άρα δεν χρειάζεται ούτε κούρεμα ούτε ουσιαστικά αναδιάρθρωση και η αναδιάρθρωση που οι περίφημοι που καταφέρανε ήταν να μεταφέρουν τις πληρωμές που ξεκινούσαν το 2021-2022 στο 2032. Αυτό το 4ο μνημόνιο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ που το ονόμασε τέλος των μνημονίων είναι επίσης ένα δώρο στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τουλάχιστον όπως λένε οι δημοσκοπήσεις προχωράει προς να κερδίσει τις εκλογές αυτές, διότι ουσιαστικά του δίνει ένα χώρο 10 ετών
χωρίς να χρειάζεται να κάνει αυτός να πάρει περισσότερα μέτρα, τα έχει πάρει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ. Του δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να παλινοστήσει αυτό το σύστημα ολιγαρχίας και παρασιτικής επιχειρηματικότητας που χαρακτήριζε όλα αυτά τα χρόνια αυτό το χώρο, τέλος πάντων καταγεγραμμένο ως δεξιά στην Ελλάδα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση λοιπόν δεν έχουμε πολλές επιλογές. Το δίλημα το πραγματικό των εκλογών που έχουμε μπροστά μας είναι είτε θα υπομείνουμε αυτό τον αργό θάνατο, δηλαδή αυτή την σε αργή κίνηση χρεοκοπία που συντελείται και γι' αυτό το λόγο ίσως δεν την αντιλαμβανόμαστε. Η χώρα συνεχίζει να χρεοκοπεί, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία είναι μια μόνιμη απειλή και θα είναι μια μόνιμη απειλή στη χώρα η οποία θα επισύρεται όποτε θα πρόκειται, ξέρω εγώ, κάποιος κόσμος να διεκδικήσει αυτονόητα κάποιες βελτιώσεις στις συνθήκες της ζωής του. Είτε αυτό είναι λοιπόν το ένα, να αφήσουμε αυτή την κατάσταση στα χέρια των δανειστών όσο έχει, να τους εμπιστευτούμε όπως τους εμπιστεύτηκε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος. Και ο άλλος δρόμος που έχουμε να πάρουμε, που έχουμε μπροστά μας, αυτός ο δρόμος που προτείνουμε εμείς, είναι να νομοθετήσουμε 7 βασικές τομές οι οποίες βγάζουν τη χώρα από τη μέγενη της λιτότητας, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία να ξανασταθεί στα πόδια της και να αντικρίσει τους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά μας σε έναν κόσμο μακριά από αυτές τις τάσεις διαλυτικές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ευθύνη της δεξιάς και της ακροδεξιάς που αυτή τη στιγμή φαίνεται να αυξάνεται η δύναμή της στην Ευρώπη, και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας, τη δυνατότητα να προσφέρουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο κόσμο. Δεν θέλω να πω πολλά, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Οι 7 τομές επιγραμματικά, αν μπορούμε να πούμε τις 7 τομές. Οι 7 τομές επιγραμματικά, βεβαίως. Και θα πω και δύο λόγια για την κάθε τομή. Όλα αυτά είναι ανιερτημένα στο site του κόμματός μας, στο mera25.gr, αναλυτικά, και μπορεί όποιος θέλει να δει τη ρεαλιστικότητα αυτών των προτάσεων που έχουμε. Δεν είναι τίποτα ούτε ουτοπίες, ούτε τίποτα πράγματα εγκεφαλικά που τα έχουμε βγάλει από το μυαλό μας και τα γράψαμε σε μια σελίδα ή σε ένα κομμάτι χαρτί. Πρώτα-πρώτα λοιπόν η πρώτη τομή και από τις βασικές είναι η αναδιάθρωση του δημόσιου χρέους. Δηλαδή η σύνδεση του συνολικού χρέους, κεφαλαίου δηλαδή και τόκου, αυτού που χρωστάμε, με το ύψος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή να συνδεθούν οι αιτήσεις αποπληρωμές των χρεολυσίων στο χρέος με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Αυξάνεται το ΑΕΠ, δηλαδή μεγενθύνεται η οικονομία, να μπορούμε να πληρώσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν αυξάνεται ο ρυθμός αυτός, να μειώνονται οι δόσεις. Δηλαδή, να πληρώσουμε, αλλά να πληρώσουμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας πεθαίνει. Αυτό είναι βασικό πράγμα για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Εφόσον προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, αυτά τα πράγματα είπαμε θα τα νομοθετήσουμε χωρίς συμφωνία. Δεν πρόκειται να πάμε να τα διαπραγματευτούμε, δεν πρόκειται να πάμε να τα ζητήσουμε. Δηλαδή είναι πράγματα που θα νομοθετηθούν. Εφόσον λοιπόν έχουμε προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του χρέους, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να φύγουμε από το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων του 3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% μέχρι το 2060 και να πάμε σε πλεονάσματα από 0 έως 1,5%. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει κατάργηση αυτής της πολιτικής όπου τραβάει όλη τη ρευστότητα από την εθνική οικονομία, από την αγορά, κατάργηση της λιτότητας ουσιαστικά δηλαδή, και δίνει έτσι ουσιαστικά την δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε δραστική μείωση της φορολογίας με αποτέλεσμα να ξαναξεκινήσει η οικονομική μηχανή της χώρας. Η τρίτη τομή επίσης θεμελιώδης είναι η δημόσια εταιρεία διαχείρισης των ιδιωτικών χρεών, η οποία θα λύσει το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τα κόκκινα δάνεια. Τα οποία σήμερα αυτά τα δάνεια ουσιαστικά πολλούνται έναντι πινακίου φακής σε μια αξία, με συγχωρείτε μισό λεπτάκι,
σε μια αξία πολύ κάτω από την πραγματική και την ονομαστική της αξία. Αυτά τα fund παίρνουν δηλαδή ένα δάνειο των 100.000 με 8 ή 10.000 ευρώ, το κρατάνε και 9.000 ευρώ να πουλήσουν ένα σπίτι, ένα ακίνητο, ένα οικόπεδο, έχουν βγάλει 1.000 ευρώ. 10% κέρδος στο χρηματοοικονομικό κόσμο είναι ένα εξωφρενικά τεράστιο κέρδος. Για αυτούς καταλαβαίνετε τα μεγέθη, μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι. Εμείς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα με την έκδοση, αυτά τα IUO είναι ουσιαστικά οι υποσχετικές του δημοσίου, η οποία η ονομαστική τους αξία θα, την ονομαστική τους αξία θα εγγυάται το κράτος και τις οποίες οι τράπεζες θα καταχωρούν στα βιβλία τους ως στοιχείο ενεργητικού, ως απαιτήσεις δηλαδή. Η τέταρτη τομή είναι οι φορολογικοί συντελεστές, η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η μείωση του ΦΠΑ σε 15% και 18%, 15% για πληρωμές οι οποίες γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, 18% για πληρωμές οι οποίες γίνονται με μετρητά. Θα προχωρήσουμε σε κατάργηση 100% αυτής της αθλειότητας που υπάρχει στις μέρες μας προκαταβολής φόρου, δηλαδή μια επιχείρηση καλείται σήμερα. Συγγνώμη και πάλι. Μια επιχείρηση καλείται σήμερα να καταβάλει φέτος το 100% του φόρου που προκύπτει από τα εισοδήματα που είχε φέτος για του χρόνου, χωρίς να ξέρουμε αν του χρόνου η επιχείρηση αυτή λειτουργήσε, είχε τους ίδιους τζίρους, πήγε καλά, έκλεισε εντωμεταξύ. Η πέμπτη τομή είναι το δημόσιο εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών. Ουσιαστικά κάθε αφημί θα αποκτήσει έναν λογαριασμό στο Υπουργείο Οικονομικών και ένα PIN. Μέσα από αυτό το σύστημα θα μπορούν να αλληλοχρεώνονται και να αλληλοπιστώνονται λογαριασμοί ιδιωτών μεταξύ τους ή λογαριασμοί ιδιωτών με το κράτος. Δηλαδή, το κράτος χρωστάει σε μια επιχείρηση 100.000 ευρώ, αλλά δεν μπορεί να τις τα δώσει διότι δεν υπάρχει ρευστότητα στο κράτος. Θα μπορεί να πει σε αυτή την επιχείρηση ότι ξέρεις κάτι, έχεις να πληρώσεις κάποιους φόρους. Μπορείς να πληρώσεις αυτούς τους φόρους μέσα από αυτό το σύστημα, το εξωτραπεζικό. Να πάρεις δηλαδή με το PIN αυτό να μεταφέρεις το ποσό, θα σου μεταφέρω εγώ το ποσό το οποίο έχεις να εισπράξεις από μένα, εσύ με αυτό το ποσό θα μπορείς με μια εγγραφή ηλεκτρονική να πληρώσεις έναν προμηθευτή σου, να πληρώσεις ένα υπάλληλό σου, να πληρώσεις κάποιες εισφορές που έχεις και ουσιαστικά έτσι να ξεμπλοκάρει το σύστημα εξωτραπεζικά, να μπορεί να κινηθεί και πάλι η οικονομία. Η έκτη τομή είναι η αποκατάσταση της μισθωτής εργασίας στην πραγματική της διάσταση, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 8 ώρες την εβδομάδα με αυτό το σημερινό σήμερα σύστημα με το μπλοκάκι που φαίνεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε. Αυτός ο άνθρωπος θα θεωρείται αυτόματα ότι είναι, θα εντάσσεται αυτόματα στο ΙΚΑ. Θα θεσμοθετήσουμε πενταετή φορολογική και ασφαλιστική ασυλία σε νέες επιχειρήσεις, σε νέους ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή θέλουν να φτιάξουν μια επιχείρηση, σε μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια ιδέα, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις εντάσσεως τεχνολογίας. Και θα βάλουμε και μια οροφή 50%, δηλαδή οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις μιας εταιρείας δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 50% των κερδών που έχει αυτή η επιχείρηση. Όταν στις μέρες μας ξέρουμε ότι μια επιχείρηση φτάνει και μπορεί να ξεπερνάει το 80%, οι φόροι και οι εισφορές και όλο αυτό που σήμερα δουλεύει ένα να βγάλει 100 ευρώ, τα 80 ευρώ πρέπει να τα δώσει στο κράτος. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται καπιταλιστική, δεν μιλάμε τώρα για τίποτα τρελά πράγματα. Τέλος, το TAIPED, αυτός ο μηχανισμός που σήμερα ουσιαστικά εκποιεί τη δημόσια περιουσία, εμείς θα το μετατρέψουμε σε αναπτυξιακή τράπεζα, θα πάρει μια τραπεζική άδεια. Η δημόσια περιουσία η οποία έχει παραμείνει στην διαχείριση της ελληνικής πολιτείας θα αξιοποιηθεί. Θα μπει εγγύηση για να ανακεφαλοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία
Οι όποιες επενδύσεις γίνουν θα προϋποθέτουν ένα ελάχιστο ύψος επένδυσης, διασφάλιση θέσεων εργασίας και θα δώσει τη δυνατότητα η μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ σε αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα και πάλι μέσα από έναν άλλο δρόμο να χρηματοδοτείται το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο σήμερα είναι κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή αυτοί που σήμερα εργάζονται προβλέπεται για αυτούς σύνταξη και μένει ένα κενό για αυτούς που είναι να παίρνουν συντάξεις που ήδη έχουν εργαστεί οι άνθρωποι. Θα στηρίξουμε λοιπόν το σύστημα εμείς όχι μόνο έτσι αλλά και με άλλους πόρους, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους αξιοπρεπώς. Αυτές είναι ουσιαστικά οι 7 τομές, οι οποίες είναι ένα πακέτο μέτρων, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποσπασματικά, πρέπει να δουλέψουν όλα μαζί για να πούμε ότι βγάζουμε τη χώρα από τη φυλακή του χρέους, από τη χρεοδουλοπαρικία. Δύο λόγια για τη δική σας υποψηφιότητα θα θέλαμε. Προέρχεστε από τον αριστερό χώρο, ήσασταν νομίζω και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η αποχώρησή σας έγινε ταυτόχρονα με την αποχώρηση του Γιάννη Βαρουφάκη από την κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ταλαντευτήκατε, ξέρετε, είναι το αριστερό ερώτημα, κατά πόσον δηλαδή η πολυδιάσπαση του χώρου της αριστεράς και η ΛΑΕ, Κωνσταντοπούλου, Πλεύση κτλ. Βοηθάει ή αποπροσανατολίζει το αριστερό ακροατήριο και το κατευθύνει και προς την αποχή στο Άκυρο, ας πούμε, στο Λευκό Άκυρο. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη και πικρή ιστορία αυτή η ιστορία του αριστερού χώρου στην Ελλάδα, με πραγματικά μόνιμες πολυδιασπάσεις. Είναι γιατί σε αυτό το χώρο ίσως υπάρχουν πολύ ισχυρές προσωπικότητες και πολύ ξεχωριστά φίλτρα αντίληψης πραγματικότητας. Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ τον είχα στηρίξει και τον είχα στηρίξει με όλες μου τις δυνάμεις τότε, με τους ανθρώπους εδώ πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρώτα-πρώτα είμαστε άνθρωποι και που παλεύουμε, γνωριζόμαστε, παλεύουμε πολλά πράγματα στην αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικά, σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά ζητήματα. Είχαμε στηρίξει λοιπόν το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ με πολλές επιφυλάξεις. Εμένα οι επιφυλάξεις μου ξεκίνησαν όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αν θυμάστε, όταν είχε έρθει εδώ πέρα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο κύριος Γρίτσας, στο πολύ κέντρο θαλασσινού, όταν είχε τελειώσει την παρουσίαση του προγράμματος Θεσσαλονίκης, του είχα κάνει μια μεταφορά από την Κρήτη, όπου του είχα πει ότι κάποιος πήγε στο σπίτι του από το χωράφι και το έβαλε γυναίκα του ένα πιάτο φαγί να φάει. Και αυτός της είπε τουλάχιστον ψωμί, γιατί δεν μου έφερες, και αυτή του είπε ότι γιατί δεν έχουμε. Και είπε, γιατί δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε. Λέει, ναι, λέει, γιατί δεν ζύμωσα. Λέει, και γιατί δεν ζύμωσα, λέει, για χίλιους λόγους. Λέει, πες μου έναν λόγο. Λέει, δεν είχα αλεύρι. Τι χίλιους λόγους δηλαδή, δεν είχα αλεύρι. Και του λέω, αλεύρι έχουμε. Διότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης χρειάζεται αλεύρι. Αλεύρι δεν έχουμε, το αλεύρι είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε σχέδιο να πάρουμε αλεύρι από την Κεντρική Τράπεζα, γιατί αν δεν έχουμε σχέδιο, δεν μπορεί να μας το δώσουν, θα μας το είχαν δώσει. Τότε, εν πάση περιπτώσει, είχα ήδη καταλάβει ότι τα πράγματα δένουν σε μια συνθηκολόγηση. Μετά, στο δεύτερο Eurogroup με τον Τούσκ που είχε βγει και είχε πει ότι εντάξει, στην Ελλάδα ψηφίσατε, αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κάθε χώρα που ψηφίζει κάτι να αναθεωρείται όλη η ευρωπαϊκή πολιτική κτλ. Κτλ. Είχα πει τότε σε μια συνάντηση που είχαν κάνει εδώ πέρα οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν καταλάβατε καλά, σας έχουν καθαιρέσει, δεν σας αναγνωρίζουμε σαν κυβέρνηση με το πρόγραμμά σας. Οπότε τι θα κάνετε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε λεφτά και δεν έχουμε χρόνο. Αυτοί έχουν και λεφτά και χρόνο. Τι θα κάνουμε, δεν έχει νόημα να το πάμε παρακάτω πράγμα. Αν δεν προετοιμάζεστε για να έρθουμε σε ρήξη, δώστε τα κλειδιά στον Σαμαρά, ποιος είναι ο επόμενος από τον Σαμαρά, να συνεχίσει τα μνημόνια να κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνανε και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την ξέρουμε. Να αντιπολιτευτούμε τα χειρότερα. Ουσιαστικά από τότε δηλαδή είχα καταλάβει, είχα διαγνώσει και όταν πια υπέγραψε το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ με την περίφημη τότε διατύπωση ότι το υπογράψαμε αλλά δεν θα το εφαρμόσουμε. Εντάξει, τότε είχα πει μιλώντας με ένα φίλο μια παροιμία λαϊκή που λέει ότι άμα βάλεις τον σκύλο με το ζόρι να φυλάξει τα πρόβατα, αυτός θα τα ταΐσει στους λύκους. Είχα πει τότε, παιδιά, θα μας δώσουν στεγνά, θα μας ταΐσουν στους λύκους. Τώρα το πρόβλημα με την πολυδιάσπαση της αριστεράς, τι να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη προγραμματική σύγκληση όταν πια καλείσανε κυβερνήσεις. Δηλαδή με τον
σύντροφο Ντε Λαφαζάνη, ο σύντροφος Λαφαζάνης έχει μια διαφορετική προσέγγιση από εμάς για τον τρόπο εξόδου από την κρίση. Θεωρεί ότι το φάρμακο είναι η δραχμή. Εμείς δεν θεωρούμε ότι το φάρμακο είναι η δραχμή. Εμείς θεωρούμε ότι ένα άλλο νόμισμα προϋποθέτει να έχουμε έναν μηχανισμό εξόδου από το νόμισμα που είμαστε σήμερα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι από το μέσα άλλο νόμισμα. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, εντάξει, εγώ γενικά με τις νομικίστικες αντιλήψεις που νομίζουν ότι με νόμους μπορούν να ρυθμίσουν την οικονομία, είμαι πολύ μακριά οι προσωπικές μου απόψεις και νομίζω και του Γιάννη του Βαρουφάκη. Και ένα δεξιό ερώτημα ήθελα μόνο για τα εθνικά θέματα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης φημίζεται για τις απόψεις του στην οικονομία και τα λοιπά, που έχει κάποιες σταθερές θέσεις και είναι ειδήμων. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, το θέμα με τη Μακεδονία και τις πρέσπες νομίζω ότι φάλσαρε. Δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν διαφοροποιήσετε ή αν το βλέπετε με άλλη σκοπιά, γιατί ζούμε και σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή. Το θέμα της Μακεδονίας. Εγώ είναι εκφρασμένη η άποψή μου για το θέμα της Μακεδονίας. Και μέσα στο μέρα υπάρχουν σε διάφορα θέματα διάφορες αντιλήψεις που είναι υποζήμωση. Δεν είναι κατασταλαγμένες θέσεις. Αλλά για το θέμα της Μακεδονίας, ούτε εμείς το κλείσαμε, δεν κάναμε τη συμφωνία εμείς, ούτε το νομοθετήσαμε. Απλά ο Γιάννης Βαρουφάκης, νομίζω η τοποθέτησή του ήταν ότι από τις εναλλακτικές που υπήρχαν στο τραπέζι, η καλύτερη που επιλέχθηκε ήταν αυτή που επιλέχθηκε. Δηλαδή να κλείσει το θέμα όπως έκλεισε. Από εκεί και πέρα ήταν χυδαίος ο τρόπος με τον οποίο έγινε το όλο θέμα. Δηλαδή πώς ψήφισαν οι γείτονές μας εκεί πέρα, φίλοι από τα Σκόπια, οι σημερινοί Βορειομακεδόνες. Και φυσικά ουσιαστικά ήταν μια συμφωνία την οποία είναι γενικά αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας αυτά τα χρόνια. Μας έρχονται έτοιμες συμφωνίες τις οποίες εμείς υπογράφουμε. Ήταν μια συμφωνία την οποία ήθελαν οι Αμερικάνοι, την έφεραν. Νομίζω ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και με την ανεφόρουν παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράψανε πράγματα με τα οποία ίσως ποτέ να μην συμφωνήσουν και οι ίδιοι. Αλλά έγινε ένα παζάρι σε πάρα πολλά πράγματα. Έγινε παζάρι με το μεταναστευτικό και το ΦΠΑ, το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν είναι εικασίες, ούτε είναι τίποτα φαντασιώσεις, είναι πράγματα υπομένα. Δηλαδή το προεδρικό διάταγμα, ξέρω για τη μείωση και πάλι για την αναστολή πάλι της αύξησης του ΦΠΑ από την 1η Ιούλη τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου, το συνδέει αυτόματα. Δηλαδή ότι είναι τα νησιά αυτά που έχουν το θέμα αυτό με το προσφυγικό. Ένα παζάρι είναι όλα. Το θέμα είναι από αυτό το παζάρι τι κερδίζεις και τι δίνεις. Σε αυτό το παζάρι που μέχρι σήμερα έχουμε κάνει, γενικώς είμαστε χαμένοι. Για να κλείσουμε, αν θέλετε, ένα έτσι ανθρώπινο ερώτημα. Πώς ήρθατε σε επαφή με τον Βαρουφάκη, πώς έγινε πρόταση, ήρθατε μόνο σε επαφή, πώς δηλαδή ήταν το story της υποσχέσεως? Ναι. Κοιτάξτε, το Μέρα 25, όταν ο Βαρουφάκης ξεκίνησε με το DM προηγήθηκε του Μέρα. Το DM είναι το πανευρωπαϊκό κίνημα, η ομπρέλα, ας πούμε, κάτω από την οποία είμαστε και εμείς στο Μέρα, και μάλιστα έχουμε πει στο Μέρα ότι αμέσως μετά τις εκλογές εδώ πέρα στην Ελλάδα τώρα θα δούμε πια και τη σχέση μας με το DM. Δηλαδή την αυτοτέλεια, σε ποια πράγματα θα έχουμε κοινή πολιτική. Ναι, μου έγινε μια πρόταση από την κεντρική, από την πολιτική γραμματεία του Μέρα 25 στις ευρωεκλογές. Ήμουνα μέλος του κινήματος Αθηνού, πανευρωπαϊκού δηλαδή. Συζητήσαμε 5 πράγματα, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις συνθήκες, με αυτή την κατάσταση και αυτά τα διλήμματα τα πραγματικά που μπαίνουν μπροστά στη χώρα μας, δηλαδή θα αφήσουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται να έρχεται, να παλινοστήσει μια κατάσταση η οποία είναι μεγάλη η ευθύνη του για την που φτάσαμε εδώ πέρα σαν χώρα σήμερα, ή θα ανοίξουμε το δρόμο, να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη, να τελειώνουμε με αυτή τη νύχτα των μνημονίων. Εγώ τάσομαι με τη δεύτερη επιλογή, να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, να σταματήσουμε την αιμορραγία αυτή, όπου τα νέα μυαλά, οι νέοι επιστήμονες. Φανταστείτε τώρα δηλαδή τι παθαίνουμε σαν χώρα. Επενδύσαμε εδώ πέρα, το δημόσιο ξόδεψε χρήματα, οι γονείς ξοδέψανε τεράστια ποσά να σπουδάσουν παιδιά, και τώρα αυτά τα παιδιά την απόδοσή τους θα την κεφαλαιοποιηθούν χώρες εκτός Ελλάδας. Εμείς τους σπουδάσαμε εδώ πέρα, το ελληνικό δημόσιο, οι γονείς, οι Έλληνες,
και θα πάνε να αποδώσουν καρπούς στους Γερμανούς, στους Γάλλους, στους Γερμανούς. Αυτό το πράγμα πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να ξανάρθουν όλα αυτά τα παιδιά στη χώρα μας, τα παιδιά που είναι στη χώρα μας να μείνουν στη χώρα μας, να την ξαναστήσουμε στα πόδια μας. Γι' αυτό σας καλούμε να ψηφίσετε μέρα 25 στις εκλογές. Αυτή η φωνή πρέπει να είναι στη Βουλή, αυτό πιστεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Καλή ψήφο σε όλους και καλή τύχη στη χώρα μας.